Πριν συνέλθουν από το νέο σοκ, οι κατοικοί του Βόλου, που βρίσκονται σε κλειό νεκρών ψαριών μετά τις πλημμύρες, βλέπουν ένα νέο τρόμο να χτυπά την πόρτα τους. Τους καρχαρίες. Τα νεκρά ψάρια αποτελούν πρόσκληση για τσιμπούς ιδρευτών της θάλασσας που υπάρχουν ήδη στο παγασιτικό, μεταξύ των οποίων δελφίνια, φώκες, χελώνες και περιστασιακά καρχαρίες. Οι ειδικοί καλούν τον κόσμο να είναι προσεκτικός για να μην ζήσει και τα χειρότερα. Στο παγασιτικό έχουμε δει αλεπούδες, λευκό και γαλάζιο καρχαρία μάκο, οπότε και τα μεγάλα είδη μπορούν να μπουν. Όχι μόνο σκυλόψαρα, γαλαίοι και άλλα καρχαριοειδή. Είναι αδιανόητες εικόνες από τα μέτρητα ψάρια που έχουν ξεβραστεί νεκρά στο Βόλο. Την ώρα που οι καταστηματάρχες διαμαρτύρονται και οι πολίτες αγωνιούν, η Δημοτική Αρχή επιχειρεί την απομάκρυνση των ψαριών. Με έναν τέτοιο όγκο από πτώματα, γιατί πτώματα είναι και τα ψάρια, μέχρι και ασθένειες μπορούν να συμβούν. Την ίδια ώρα, ένα νέο φράγμα στείνεται στον Ξηριά στην προσπάθεια να αναχαιτιστούν τα νεκρά ψάρια. Οι ειδικοί μιλούν για υγειονομική βόμβα, προτείνουν την καύση των ψαριών. Η ταφή των ψαριών αποτελεί μια υγειονομική βόμβα. Αυτά αποσυντίθενται και με τα νερά των βροχών καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Συνιστά την καύση. Δεν υπάρχει, δεν περνάει ψυχή. Η μυρωδιά είναι τεράστια στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Ο Φουρέτας και η Συμμορία, ακούτε εδώ, τα θάβουνε μέσα στο 100 μέτρα από το Δημήνι. 100 μέτρα από το Δημήνι τα θάβουνε. Και δεν μιλάει κανένας για έγκλημα. Ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος θα μιλήσει στο Live News για τον αγώνα που γίνεται να καθαριστεί η περιοχή, με το χρόνο να πιέζει και τις θερμοκρασίες να είναι υψηλές, επιταχύνοντας την αποσύνθεση των ψαριών. Θα εξαπολύσει πυρά κατά της ταφής των ψαριών που πραγματοποιείται, ζητώντας να αποκαλυφθεί ποιος έδωσε τη σύμβαση. Ποιος του έδωσε την εντολή, ποιος του είπε να τα θάψει και ποιος του έδωσε τη σύμβαση του έργου. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Στα 100 μέτρα υπάρχουν τρεις γεωτρήσεις και είναι και κατοικημένη περιοχή. Εσείς κατηγορείτε τον Περιφερειάρχη ως υπεύθυνο για αυτό. Δεν το συζητάμε, ένας πολιτικός απατεώνας είναι. Από την πλευρά του Περιφερειάρχης θα υπεραμυνθεί των κινήσεών του. Την ευθύνη του συντονισμού δεν την έχει η Περιφέρεια. Την ευθύνη του συντονισμού δεν την έχει κανείς. Την ίδια ώρα το θέμα παίρνει διαστάσεις με αναφορές των μεγαλύτερων ξένων μέσων ενημέρωσης. Hundreds of thousands of dead fish have washed up on the shores of Pagasitikos Gulf in Greece over the last few days. Experts believe that heavy storms last year that caused flooding pushed the fish out to sea into the Pagasitic Gulf, where the salt water killed them. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο διαδίκτυο νέες θεωρίες που όμως δεν επιβεβαιώνονται από ειδικούς διακινούνται. Θέλουν, όπως λένε, τη μόλυνση να προέρχεται από την πλημμυρισμένη βάση των ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο. Θεωρίες συνωμοσίας υπάρχουν πάντα. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να σας δείξουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπετε εδώ την περιοχή του Βόλου. Εδώ είναι η Κάρλα. Μιλάμε για τις περιοχές μαζί με το πηλίο που επλήγησαν από τον Ντάνιελ. Το πρόβλημα παρουσιάζεται εδώ, στην έξοδο του Ξηριά. Σε αυτό εδώ το σημείο, φίλες και φίλοι. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το λιμάνι του Βόλου. Θυμάστε ότι οι πρώτες εικόνες που πήραμε ήταν με τα ψάρια να έχουν πλημμυρίσει το λιμάνι. Στην ουσία, τι συνέβη. Τα ψάρια αυτά, που είναι ψάρια του γλυκού νερού, βρίσκονταν πιο πάνω, βρίσκονταν στην Κάρλα, ζούσαν ακόμα και στον Πηνιό. Βλέπετε εδώ αυτό που θα το κοκκινήσω τώρα, αυτή τη διαδρομή που έχει ο Ξηριάς, που εκβάλλει στο σημείο αυτό. Εδώ. Εδώ ακριβώς στο λιμάνι. Στην ουσία δηλαδή, για να δείτε όλη τη διαδρομή, εάν πάμε πίσω, θα διαπιστώσετε πού βρίσκεται η Κάρλα, γιατί εδώ θα φανεί ολόκληρο. Εδώ λοιπόν είναι η Κάρλα, περνάει το ποτάμι, κάνει αυτή τη διαδρομή για να φτάσει μέχρι το λιμάνι του Βόλου. Θα το σχεδιάσω περίπου όπως είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι καταλήγει εδώ. Αυτή περίπου είναι η διαδρομή του ποταμού. Άνοιξαν λοιπόν τα φράγματα, τα ψάρια παρασύρθηκαν, τα ψάρια του γλυκού νερού, έφτασαν στη θάλασσα και εκεί ψόφισαν. Αυτό είναι που δημιούργησε την όλη κατάσταση. Το ερώτημα είναι ποιος πήρε την απόφαση για να συμβεί αυτό. Και πρέπει να το μάθουμε. Υπάρχει παρέμβαση του Αριουπάγου και ευχόμαστε πολύ σύντομα να ξέρουμε ποιος προκάλεσε αυτή την οικολογική καταστροφή. Γιατί είναι οικολογική καταστροφή αυτό το οποίο έχει συμβεί. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ελένη Αντωνίου. Πρέπει να είναι η πέμπτη μέρα που συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Δεν στέκεται άνθρωπος στην περιοχή χωρίς μάσκα, όπως τη φοράει και η Ελένη. Και η κατάσταση δυστυχώς παραμένει ακραία προβληματική. Για πες μας, Ελένη.
Καλησπέρα Νίκο. Να πούμε ότι είμαστε στον Ξηριά αυτή τη στιγμή, παρότι έκλεισε το θυρόφραγμα και η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη, καθώς δεν έρχονται άλλα ψάρια. Να σας δείξουμε τις εικόνες με ανθρώπους να μαζεύουν με τις απόχες τα εκατομμύρια ψάρια που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στον Ξηριά. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι κατά μήκος μέχρι να εκβάλει ο Ξηριάς στον Παγασιτικό έχουν στηθεί δύο δίχτυα. Σήμερα μάλιστα στήθηκε και το δεύτερο. Καθώς περιμένουν και την κακοκαιρία, μήπως έρθει μεγάλος όγκος νερού και δεν μπορέσουν να συγκρατήσουν τα ψάρια. Βλέπετε ότι η κατάσταση είναι τραγική, εκατομμύρια ψάρια, αποπνικτική ατμόσφαιρα, δεν μπορεί κανένας να σταθεί πουθενά χωρίς μάσκα. Και να πούμε ότι τις επόμενες μέρες, αν δεν μαζευτούν τα ψάρια σύντομα, θα είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Είναι λίγο καλύτερα, μέσα στο λιμάνι του Βόλου δεν υπάρχουν ψάρια, ωστόσο υπάρχουν μέσα στον Παγασιτικό, συνεχώς οι αλλοίς μαζεύουν μαζί με αντιληπτικά. Ήταν τα ψάρια τα οποία έφτασαν στη θάλασσα μέχρι να μπουν τα φράγματα. Αλλά εδώ έχουμε δύο προβλήματα και δύο ζητήματα προς διερεύνηση. Το πρώτο είναι ποιος έδωσε την εντολή να ανοίξουν τα φράγματα και να βρεθούν τα ψάρια στη θάλασσα και εκεί να ψοφήσουν. Το δεύτερο είναι ποιος ήταν ο χειρισμός μετά. Γιατί αυτά που ακούμε και οι καταγγελίες ότι τα ψάρια θάβονται, όλη αυτή η εικόνα, η διαχείριση δηλαδή του προβλήματος, είναι το ίδιο προβληματική με τη δημιουργία του. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα σε μια, το ξαναλέω, πολύπαθη περιοχή. Ευτυχώς, επειδή το είπε η Ελένη, τα καιρικά φαινόμενα δεν φαίνεται να έχουν βάλει στο στόχαστρό τους εδώ, την περιοχή αυτή, την περιοχή του Βόλου. Άρα τουλάχιστον δεν θα έχουμε τα χειρότερα. Έχουν χρόνο να κάνουν ό,τι πρέπει, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Και μένει να το δούμε για το πού θα πάνε τα ψάρια. Τώρα τα μαζεύουν, τα καίνε. Ο Δήμαρχος κατήγγειλε ότι τα θάβουν. Ένα μπάχαλο, ένα αδιανόητο μπάχαλο.